Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2021 συζητείται εν μέσω του δεύτερου κύματος πανδημίας, με την κυβέρνηση να καλλιεργεί φλούδες ελπίδες ότι χάρη και στο εμβόλιο θα έχουμε μια γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα. Όταν η κυβέρνηση και όχι μόνο γνωρίζει για τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης, που είναι κρίση υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο δεν μπορεί να επενδυθεί διασφαλίζοντας ικανοποιητικά ποσοστά κέρδους για τους κεφαλαιοκράτες. Παραδείγματα πολλά. Τα αρνητικά επιτόκια σε παγκόσμιο επίπεδο στο δανεισμό. Το παγκόσμιο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος που είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Γνωρίζει η κυβέρνηση και όχι μόνο ότι η επιβράδυνση της οικονομίας και στη χώρα μας αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς ξεκίνησε πριν από την εκδήλωση της πανδημίας. Για παράδειγμα, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη καταγράφει πτώση από τα τέλη του 2017, 2 χρόνια δηλαδή πρωτού εκδηλωθεί η πανδημία. Βεβαίως και η πανδημία λειτουργήσε ως καταλύτης, έπαιξε ρόλο στο χρόνο και στο βάθος εκδήλωσης της κρίσης. Τα διάφορα περιοριστικά μέτρα, μερικό ή ολικό lockdown, οι αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις δεν οφείλονται σε κάποια αντικειμενική ανάγκη λόγω της πανδημίας, αλλά είναι το αποτέλεσμα της θλιβερής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο ανεπτυγμένων καπιταλιστικών οικονομιών, των δημόσιων συστημάτων υγείας. Η θλιβερή αυτή εικόνα των δημόσιων συστημάτων υγείας είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησής της. Ο δε ανταγωνισμός για το φάρμακο αλλά και για το εμβόλιο που εκδηλώνεται και ξεδιπλώνεται το τελευταίο διάστημα δεν αναδεικνύει τίποτε άλλο παρά το βασικό στίγμα του παρασιτισμού του συστήματος στο οποίο ζούμε. Τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών αποτελούν προτεραιότητα σε βάρος της υγείας. Μάταια η αστική πολιτική προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην επανεκκίνηση και στη λήψη περιοριστικών μέτρων. Γι' αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση δημιούργησε τέτοια πρωτόκολλα τα οποία ήταν ελάστιχο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων ή στις ανάγκες του τουριστικού ρεύματος. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλοι εργασιακοί χώροι αποδείχθηκαν μήτρες φουντώματος ξέσπασμα της πανδημίας. Και από αυτή την άποψη οδήγησαν στο δεύτερο κύμα πανδημίας αυτή τα πρωτόκολλα λάστιχο. Και αυτό όμως βεβαίως δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Για παράδειγμα βλέπουμε σήμερα στη Γερμανία να προχωράει πριν τις γιορτές σε γενικό lockdown. Γνωρίζει επίσης η κυβέρνηση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις για το βάθος της κρίσης. Για παράδειγμα οι πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΣΑ όπου μιλάνε ότι το 2021 η ανάκαμψη στην Ελλάδα θα ανέλθει στο 0,9%. Παρόλα αυτά, καλλιεργεί αυταπάτες ότι με την πολιτική της, με τη μεγάλη κρατική παρέμβαση, θα διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων. Σε αυτές τις επιδιώξεις έχει αρρωγό η κυβέρνηση τη χρήσιμη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των άλλων κομμάτων. Γιατί ακριβώς όλα αυτά τα κόμματα συμφωνούν ως προς την αιτία της κρίσης. Φταίει η πανδημία. Συμφωνούν και ως προς τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Κρατική βοήθεια λένε όλοι, από κοινού και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Αναπαράγοντας δηλαδή την καινοφανή διαπίστωση ότι όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι, ρίχνοντας νερό στο μύρο της εθνικής ομοψυχίας. Καλώντας δηλαδή το λαό να βάλει πλάτη για τη σωτηρία των επιχειρήσεων, θυσιάζοντας για ακόμη μια φορά την ικανοποίηση των δικών του αναγκών στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Και την ίδια στιγμή όλοι αυτοί, όλα αυτά τα κόμματα γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες για την κρατική παρέμβαση. Γνωρίζει πολύ καλά και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και οι υπόλοιποι, τα όρια αυτά καθορίζονται από το υψηλό κρατικό αλλά και ιδιωτικό χρέος που υπάρχει στη χώρα μας αλλά και σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαπάλληση στο εσωτερικό άλλωστε της Ευρωζώνης φουντώνει για τη διαχείριση των κρατικών χρεών. Και γιατί βεβαίως υπάρχει για το επόμενο διάστημα η επιστροφή
στη δημοσιονομική πειθαρχία, με το λαό να καλείται τότε να πληρώνει τα σπασμένα αυτής της δημοσιονομικής εκτροπής. Και βεβαίως μια κρατική παρέμβαση η οποία επιδιώκει να αποτρέψει τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, να αποτρέψει τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, αναστέλλοντας προσωρινά την εκδήλωσή της για τους επόμενους μήνες, για το νέο έτος, να αποτρέψει προσωρινά τα μαζικά λουκέτα επαγγελματιών, εμπόρων και αυτοαπασχολούμενων. Αντί η κυβέρνηση τώρα να προχωρήσει στο άνοιγμα των μικρών καταστημάτων διανεμπορίου, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, προχώρησε στο click away, που εδώ πρέπει να πούμε ότι μόνο επί της ουσίας, που αυτό είναι ένα εφιολόγημα. Γιατί επί της ουσίας μόνο το 15% των επιχειρήσεων στο διανεμπόριο έχει e-shop. Μπορεί δηλαδή να κάνει ηλεκτρονικό εμπόριο. Και ταυτόχρονα συγκαλύπτει το γεγονός ότι στα μικρά μαγαζιά του διανεμπορίου υπάρχει μια πτώση του τζίρου πάνω από το 12%. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης και μέσω πανδημίας είναι προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων, των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων. Και επί της ουσίας επιφυλάσσει η κυβέρνηση μαζικά λουκέτα για το 2021. Είναι γνωστές οι εκτιμήσεις που γράφηκαν και στην Καθημερινή ότι τους πρώτους μήνες του 2021 θα έχουμε πάνω από 200.000 λουκέτα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ενώ ο παχτολός της κρατικής χρηματοδότησης αλλά και της ευρωπαϊκής θα πάει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αξιοποιεί η κυβέρνηση την ίδια στιγμή την κρατική παρέμβαση για την επιβολή νέων αντεργατικών μέτρων στο όνομα τάχα της προστασίας της εργασίας. Και έχουμε τώρα αναστολή συμβάσεων. Έχουμε την εκπεριτροπή σε εργασία και την τηλεργασία. Έχουμε μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Έχουμε μειώσεις των μισθών. Πρόγραμμα συνεργασία ονομάζεται. Αλλά και κάλυψη από μεριάς του κράτους της μισθολογικής και ασφαλιστικής δαπάνης με ωφελημένους τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχουμε ανακύκλωση της ανεργίας. Είναι αυτά τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης, όπως το πρόγραμμα επιδότηση με 200 ευρώ και για 6 μήνες της πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων και της κάλυψης και των ασφαλιστικών των εισφορών. Δηλαδή, τζάμπα θα δουλεύουν οι μακροχρόνια άνεργοι για τους επιχειρηματικούς ομίλους και ταυτόχρονα με τα 200 ευρώ μισθό συμπιέζει ακόμη περισσότερο το μέσο μισθό. Και βεβαίως τα μέτρα αυτά δεν είναι προσωρινά. Δεν θα διαρκέσουν όσο διαρκεί η πανδημία, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται περίτρανα από την εμπειρία των αντίστοιχων μνημονιακών νόμων, που τυπικά τα μνημόνια τελείωσαν, αλλά όλοι οι αντεργατικοί μνημονιακοί νόμοι παραμένουν. Αλλά αυτά είναι για το σήμερα. Έχει μια αξία ακόμη μεγαλύτερη να δούμε τι προετοιμάζει η κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος για νέα χειρότερα μέτρα που έρχονται και καταστάσεις και συνθήκες που έρχονται σε βάρος της εργατικής τάξης, σε βάρος των αυταπασχολούμενων, σε βάρος της μικρομεσαίας αγροτιάς, σε βάρος της νεολαίας και των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων. Το αντιλαϊκό περιεχόμενο του σχεδίου Πισαρίδη, πάνω στο οποίο βασίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αξιοποίηση των 32 δις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, που επί της ουσίας τι επιδιώκει, να στηρίξει τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, παρέχοντας πληθώρα φορολογικών και χρηματοδοτικών κινήτρων, διευκολύνοντας το να συγκεντρώνει τη γη σε όλο και λιγότερα χέρια, να αλλάζει χρήση γης, δες χωροταξικό, το νέο χωροταξικό σχέδιο, ο νέος πτωχευτικός κώδικας, διευκολύνει τη συμπράξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία των απαραίτητων έργων υποδομής στήριξης αυτής της πορείας μετάβασης στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, που επί της ουσίας δηλαδή εμπορευματοποιεί ακόμη περισσότερο τις υποδομές, διευρύνει την εμπορευματοποίηση όπως το τομέα της υγείας, επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ταυτόχρονα το σχέδιο αυτό προχωράει στην ακόμη μεγαλύτερη προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις νέες ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, με την ευελιξία στο επίκεντρο, με το ωράριο λάστιχο στο όνομα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και ταυτόχρονα τη μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών και την ισχυροποίηση περαιτέρω του κεφαλοποιητικού χαρακτήρα της ασφάλισης ως μέσο αποταμίευσης. Για ποιο σκοπό? Για να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις. Έτσι λοιπόν τα ασφαλιστικά ταμεία με το κεφαλοποιητικό σύστημα θα είναι χρηματοδότες αλλά και χορηγοί των μονοπωλίων και των πολυεθνικών μετατρέπονται. Αυτές οι ανατροπές στην αγορά εργασίας και στο ασφαλιστικό δεν είναι σημερινές. Έχουν γίνει με την ευγενική χορηγία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και η κυβέρνηση πάει ένα βήμα παραπέρα. Οι συνέπειες αυτού του σχεδίου για την επόμενη μέρα είναι πολύ συγκεκριμένες. Θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η συγκέντρωση της οικονομίας και τον κλάδο της οικονομίας σε όλο και λιγότερο μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα έχουμε μεγάλη μείωση του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων, επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, αναδεικνύοντας ως βασικό εργαλείο για αυτή την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, εκτός από τις ανατροπές, την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Καταστροφή θα έχουμε επιπλέον παραγωγικών δυνατοτήτων, για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί δεν του διασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία. Για παράδειγμα, η εξωστρέφεια που όλοι σας μιλάτε. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τους επιχειρηματικούς ομίλους που όλοι σας την αποδέχετε. Ο τουρισμός, η πράσινη ενέργεια, η ΑΠΕ, επενδύσεις της ΑΠΕ, το διαμετακομιστικό κέντρο. Είναι σχέδιο και μοντέλο που το υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Το υπηρετεί και η σημερινή. Και αυτό ακριβώς το μοντέλο είναι που οδήγησε και το οποίο ευθύνεται για τη βαθύτερη εκδήλωση της κρίσης της καπιταλιστικής στην ελληνική οικονομία. Επίσης, θα έχουμε τη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες, αλλά και στο βαθμό ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ οδηγεί σε πιο ακριβή ενέργεια, πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους διεύρυνσης ενεργειακής φτώχειας. Το κυβερνητικό σχέδιο δεν είναι αποτέλεσμα ιδεολειψιών της Νέας Δημοκρατίας, ούτε βεβαίως ελληνική ιδιομορφία. Με αυτό ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου, αλλά και οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση αναδιαρθρώσεων που θα θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Γι' αυτό άλλωστε αποφασίστηκαν και νέοι μηχανισμοί εποπτείας, οι οποίοι θα ελέγχουν την πορεία των αναδιαρθρώσεων για να επιτρέπουν την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Η δημιουργία του οποίου ήταν το αποτέλεσμα ενός προσωρινού συμβιβασμού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια των εξωμένων ανταγωνισμών που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέσεις οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο επιμερισμού των ζημιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη αλλά και των κερδών από την κρίση. Ενώ δεν εκφράστηκε από καμία κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν είναι φιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική ή κεντροαριστερή, καμία απολύτως ένσταση για το αντιλαϊκό περιεχόμενο των αναδιαρθρώσεων που προχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το έδαφος της ευρωενωσιακής πολιτικής συναντιέται η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΜΕΡΑ25, έχοντας ως κοινή συνισταμένη τη συμφωνία τους προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ο κρατικός προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι, αποτελεί εργαλείο αναδιανομής. Και πάντοτε αυτό ήταν. Από τους πολλούς προς όφελος των λίγων. Τα παίρνει δηλαδή από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε συνθήκες πανδημίας εντάσσεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2021. Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον αντιλαϊκό και ταξικό του χαρακτήρα μπορούμε να τα εντοπίσουμε πολύ συγκεκριμένα και να τα περιορίσουμε να μην χαθούμε στο πλήθος των αριθμών. Για παράδειγμα, στα φορολογικά έσοδα τι προβλέπει? Προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 8% σε σχέση με το 2020. Από αυτά, από τα 3,5 δις, τα 2,5 δις αφορούν την αύξηση των αντιλαϊκών έμεσων φόρων. Δηλαδή τι έχουμε? Μια περαιτέρω επιδείνωση της αντιλαϊκής αναλογίας έμεσων άμεσων φόρων. Από το 54,7% που ήταν το 2020, πάμε τώρα στο 55,8% το 2021. Μια ολόκληρη μονάδα και αυτό, η αρνητική αυτή αλλαγή του συσχετισμού ανάμεσα στους έμεσους
και άμεσους φόρους αποτελεί το βασικό δίκτυο επιβεβαίωσης του αντιλαϊκού χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος. Στο βάθεμα αυτού του αντιλαϊκού χαρακτήρα, καθοριστική είναι και η συμβολή των μέτρων ενίσχυσης του φορολογικού ανταγωνισμού, ο οποίος διαμορφώνει όλο και περισσότερες συνθήκες φορολογικού παραδείσου για τις επενδύσεις και τα μονοπόλια. Το αποτέλεσμα αυτού των φορολογικών παραδείσων είναι το δημοσίευμα, για παράδειγμα, στο Capital από το Forbes. Οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι της Αμερικής αλλά και του κόσμου δεν καταβάλουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Θα το καταθέσω μετά στα πρακτικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των φορολογικών παραδείσων. Ο οποίος φορολογικός ανταγωνισμός σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας και πρωτογενών πλεονασμάτων μέχρι το 2060 και βλέπουμε, θα μεταφέρει όλο και περισσότερο τα φορολογικά βάρη στις πλάτες του λαού. Αυτή η ανάγκη ισχυροποίησης του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος αποτελεί και την κοινή συνισταμένη, μία ακόμη κοινή συνισταμένη, και για το φορολογικό σύστημα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα. 38 παράδειγμα που επιβεβαιώνει την κοινή τους αντιλαϊκή λογική για το φορολογικό σύστημα, εκτός από τις προκλητικές παραπαλλαγές για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, που όλοι τους μαζί αρνήθηκαν την αλλαγή του άρθρου 107, την κατάρριση του άρθρου 107 του συντάγματος στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, ή τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχείρησεις και τα διανεμόμενα κέρδη, είναι η φορολογία των ακινήτων. Βασικός φόρος είναι ο έμφυα για τη φορολογία ακινήτων. Και κάθε χρόνο μεσοσταθμικά αποφέρει φορολογικά έσοδα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η βασική φορολογική απαλλαγή στη φορολογία ακινήτων είναι οι εξαιρέσεις, αποτελούν οι εξαιρέσεις του άρθρου 15 του νόμου 3090 του 2002, όπου εξαιρούνται από την καταβολή φόρου τα ακίνητα που κατέχουν διάφορες επιχειρήσεις, παράδειγμα ναυτιλιακές ή offshore, που είναι το ύψος των εσόδων, όπως το υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεση των φορολογικών δαπανών, σε 3,6 δις σε ετήσια βάση. 3,6 δις σε ετήσια βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να καταργήσουν τον έμφυα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προτίμησαν να διατηρούν τη σκανδαλώδη αυτή απαλλαγή για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, η κατάργηση της οποίας θα απέφερε περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία από τον έμφυα. Δαπάνες. Έχουμε πάγωμα και συρρήκνωση των κοινωνικών δαπανών, όπως της υγείας, εν μέσω μάλιστα πανδημίας, κατά 572 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ πέρα εκδηλώνεται μια άσφαιρη αντιπαράθεση στα άλλα κόμματα και την κυβέρνηση για τις κοινωνικές δαπάνες. Και είναι άσφαιρη εξαιτίας της κινήσης του συνισταμένης στα πλαίσια της αντίστοιχης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στοχευμένες πολιτικές προς όφελος των ευάλωτων τμήματων αντί για κοινωνικές δαπάνες που θα παρέχουν δωρεάν και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, παιδείας και πρόνοιας για όλο το λαό. Αυτή η λογική των στοχευμένων δαπανών σε συνδυασμό με την αντιδραστική λογική της ελευθερίας της επιλογής αποτελούν και τη βάση. Γιατί άλλωστε, αλήθεια, ποιες επιλογές έχει ο άνεργος ή ο χαμηλοσυνταξιούχος να επιλέξει ανάμεσα στα ιδιωτικά και στα δημόσια νοσοκομεία, να πάει στο καλύτερο νοσοκομείο στο εξωτερικό? Όχι βέβαια. Αυτή λοιπόν η λογική ήταν η υπεύθυνη για τη συνεχή εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αναγκών, για την ανάπτυξη και δράση του ιδιωτικού τομέα σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, για την υποβάθμιση του δημόσιου τομέα, για τις ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κλείσανε νοσοκομεία. Για τις ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις, συμβασιούχοι, ορομίστοι, επικουρικοί, αλλά και για τη δημιουργία του δημοσιονομικού χώρου. Για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επενδύσεων. Και την ίδια στιγμή αυξάνονται οι εξοπλιστικές δαπάνες κατά 400%. Από τα 500 εκατομμύρια φτάνουμε στα 2500 για το 2021. Σε συνδυασμό με τα 4 περίπου δις που είναι η ετήσια συμμετοχή μας στις νατοϊκές δαπάνες. Εξοπλισμοί οι οποίοι σχετίζονται με τους υπεριαλιστικούς αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς, οι οποίοι εντάσσονται στην ικανοποίηση του στόχου της αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας. Ένας ακόμη κοινός στόχος των υπόλοιπων κομμάτων. Και αυτή η γεωστρατηγική αναβάθμιση που οδηγεί στο να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο η ελληνική αστική τάξη από το υπεριαλιστικό πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των λαών της περιοχής.
Γεγονός που αποτελεί και τον παράγοντα όξυνσης των αντιθέσεων ανάμεσα στις τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας, υποθάλπτοντας την τουρκική επιθετικότητα. Αλήθεια, έχετε να πείτε τίποτα όλοι εσείς για τους συμμάχους σας εγγυητές μετά τη Σύνοδο Κορυφής, όλους αυτούς που θεωρούσατε εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και των συνόρων. Και βεβαίως είναι καθαρό που οδηγεί η απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής στο να διατηρηθούν οι οικονομικές σχέσεις, πολύ μεγάλες οικονομικές σχέσεις που έχουν ισχυρά κράτη της Ευρωπαϊκής, όπως Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία με την Τουρκία, αλλά και να παραμείνει η Τουρκία στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ. Έχουμε στον κρατικό προϋπολογισμό επιτάξεις των διεκτοποιήσεων, αύξηση των κρατικών χρεών, δηλαδή βαθαίνει η θηλιά στο λαιμό του λαού. Αυτοί άλλωστε θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, δηλαδή να πληρώσουν τους φόρους. Και μαζί με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και την κλιμάκωσή της πάει χέρι-χέρι η πολιτική κλιμάκωση του αυταρχισμού, της τρομοκρατίας και της καταστολής, εργοδοτικής στους χώρους δουλειάς αλλά και κρατικής. Βεβαίως ούτε εδώ η κυβέρνηση πρωτοτυπεί, αλλά συμβαδίζει και αντιγράφει τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ πρόσφατα παραδείγματα την Ιταλία και τη Γαλλία. Επιδιώκουν τη θωράκιση του αστικού κράτους και την προστασία των συμφερόντων της αστικής τάξης από τη λαϊκή αμφισβήτηση. Επιδιώκουν να συκοφαντήσουν αλλά και να καταστήλουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Αυτός ο δρόμος δεν είναι μονόδρομος. Δεν είναι μοιραίο να ανοίγει ψαλίδα σε παγκόσμιο επίπεδο ανάμεσα στις δυνατότητες που παρέχει η νέα τεχνολογία αλλά και στις συνθήκες που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα, στην ανασφάλεια, στους υγειονομικούς κινδύνους και στον αναλφαβητισμό, στην επιδείνωση της φτώχειας της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, στα επιδόματα αναδιανομής της εξαθλίωσης. Δεν είναι μοιραίο να συγκεντρώνουν το πλούτο σε μια χούφτα ανθρώπους. Υπάρχει εδώ το δημοσίευμα, το πρόσφατο το Βήμα, όπου το 1% του πιο πλούσιου πληθυσμού στον κόσμο κατέχει το 43,4% της παγκόσμιας περιουσίας. Ενώ αντίθετα το 53,6% των φτωχών κατέχει μόνο το 1,4% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτή η συσσόρευση του πλούτου σε λιγότερα χέρια είναι ακριβώς το αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης της οικονομίας. Και γι' αυτό ακριβώς σε αυτή την τεράστια αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο η απάντηση όλων Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτών και Ελλάδας ποια είναι? Τα επιδόματα. Τα επιδόματα διαχείρισης της φτώχειας. Γι' αυτό άλλωστε και τα συνταγματοποιήσατε. Γιατί ακριβώς αυτά θα σημαδεύουν την επόμενη ζωή πλατιά λαϊκά στρώματα. Να μάθετε να ζείτε με απλά επιδόματα φτώχειας τη στιγμή που ο πλούτος στα χέρια λίγων όλο και αυξάνεται, όλο και μεγαλώνει. Δεν είναι μοιραίο, εμείς απαντάμε, ως ΚΚΕ η νέα τεχνολογία, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας να οδηγεί στην αύξηση της εκμετάλλευσης εργατικής τάξης, να δημιουργεί νέα δεινά για την εργατική τάξη, απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, αύξηση ανεργίας, νέες αντεργατικές ανατροπές. Και σωστά η κυβέρνηση βάζει μέσα στην εισηγητική έκθεση της 2015 ότι η καινοτομία αποτελεί παράγοντα, ένας από τους παράγοντες ανισορροπίας του συστήματος. Το αναγνωρίζετε. Αλλά δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Σε ένα λεπτό θα τελειώσω. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Αλλά δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός. Άδικος, παρασιτικός, με τις κρίσεις και τους πολέμους. Ποια είναι η απάντηση? Ο σοσιαλισμός. Γιατί στο σοσιαλισμό, όταν θα είναι η κοινωνική περιουσία τα μέσα παραγωγής και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, τότε θα έχουμε απελευθέρωση των εργαζόμενων. Θα δουλεύουν πολύ λιγότερες ώρες και θα αμείβονται πολύ περισσότερο. Θα έχουν διεύρυνση του ελεύθερου χρόνου τους για να μπορούν να τον αξιοποιούν δημιουργικά. Αυτό αναδεικνύει τη ρεαλιστικότητα αλλά και την υπεροχή του σοσιαλισμού. Οι εργαζόμενοι από αφανείς ήρωες που είναι σήμερα σε εσάς στον καπιταλισμό θα είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με την ενεργό συμμετοχή και στη λήψη των αποφάσεων και της εξουσίας αλλά και στον έλεγχο των αποφάσεων. Ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός, η κοινωνική διοκτησία στα μέσα παραγωγής με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην οργάνωση της παραγωγής, αξιοποιώντας το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Σε αυτό το δρόμο της ανατροπής καλούμε να βαδίσει ο λαός,
στο δρόμο που οδηγεί στην κοινωνική απελευθέρωση. Σε αυτό το δρόμο πρέπει να συγκρίνουν οι αγώνες των εργαζόμενων για τους μισθούς, για την προστασία των ανέργων, για τη στήριξη των αυταπασχολούμενων, για τη διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος στη φτωχομεσαία αγροτία, για την απαλλαγή από τα χρέη και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας. Στο δρόμο που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο μπορεί να δημιουργηθεί μια ευρύτατη κοινωνική συμμαχία. Και ο πραγματικός αντίπαλος είναι τα μονοπόλια. Είναι η εξουσία του κεφαλαίου και όχι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση. Προβάλλουμε ριζοσπαστικούς στόχους πάλις. Να πληρώσει το κεφάλαιο, μια λέξη μόνο και τελείωσα. Να απεγκλωβιστούμε από τους υπερελιστικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό και σήμερα είναι μονόδρομος για το λαό, υπάλληλοι για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, δηλώνουμε ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.